38 μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα στην ελληνική επικράτεια 4 χιλιόμετρα νότια της τουρκικής νησίδας όπου είχαν εγκλωβιστεί για αρκετές μέρες και μεταφέρθηκαν την τρίτη στο κίτ φυλακίου. Αργά το απόγευμα τη Δευτέρα, οι Σύριοι και Παλαιστίνοι μετανάστε είχαν μεταφερθεί στο προανακριτικό κέντρο αλλοδαπών στον Εύρο, όπου και διενεργήθηκε προανάκριση για τον χρόνο και τον τρόπο, αλλά και από ποιο σημείο πέρασαν στην ελληνική επικράτεια. Στο κήτη φυλακίου μεταφέρθηκαν προκειμένου να ακολουθηθούν οι διαδικασίε καταγραφή και ταυτοποίησή του. Πρόκειται για 22 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά από τη Συρία και την Παλαιστίνη. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους ενώ μία έγκυος γυναίκα Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στι 7.30 το πρωί τη Τρίτη, με ελικόπτερο, έφτασε εκτάκτο στον Εύρο ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου νότης Μηταράκη. Όπω ανακοίνωσε χθε η ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μια ομάδα 38 μεταναστών, 35 Σύριοι και 3 Παλαιστίνοι, που εισήλθαν στο ελληνικό έδαφο. Κατά δήλωσή τους για πρώτη φορά εισήλθαν στο ελληνικό έδαφος στις 14 Αυγούστου, κρυφτήκανε για μία μέρα, μετά στείλαν το στίγμα τους. Όταν το στίγμα τους βρέθηκε από τις ελληνικές αρχές, αμέσως κινητοποιήθηκαν, βρέθηκε το γκρουπ, μεταφέρθηκε εδώ στο φυλάκιο, Παρήχαμε ιατρική περίθαλψη, είναι όλοι πολύ καλά στην υγεία τους. Μία γυναίκα η οποία εγκυμονούσα μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Χαίρουν καλής κατάστασης υγείας. Όπω δήλωσε ο υπουργό από το ΚΙΤ, φυλακίου στι καταθέσει του, οι είπαν ότι οι τουρκικέ αρχέ του έσπρωξαν προ την Ελλάδα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό που προκύπτει από τι καταθέσει του είναι ότι ήρθαν στα τουρκικά ε, όχθη του ποταμού και σπρώχθηκαν προ την ε, νησίδα από τι τουρκικέ Επισήμω, οι τουρκικέ αρχέ συνέλαβαν αυτού του μετανάστε εντό Τουρκία, δεν του δώσαν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διεθνού προστασία όπω δεσμεύεται η Τουρκία να κάνει από το Διεθνέ Δίκαιο. Αντίθετα, η τουρκική χωροφυλακή του έφερε στην όχθη του Εύρου και με απειλή χρήση βία του πίεσε να έρθουν προ την Ελλάδα. Την ίδια ώρα ένα παιδί 5 ετών που ήταν μεταξύ των μεταναστών έχασε τη ζωή του με τον κύριο Μηταράκη να τονίζει ότι θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί το σώμα του με σκοπό να ταφεί από την οικογένειά του. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι προκύπτει από τις καταθέσεις ότι ένα παιδί 5 χρονών έχασε τη ζωή του σε τουρκικό έδαφος και αυτό είναι πραγματικά δυσάρεστο. Θα κινηθούμε μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθρού Ημισελίνου ώστε να μπορέσει να βρεθεί το σώμα του παιδιού στην ε, τουρκική νησίδα και να έρθει να ταυθεί με αξιοπρέπεια από την οικογένειά τη. Την ίδια ώρα, δρυμία επίθεση κατά τη κυβέρνηση για το χειρισμό του θέματο των προσφύγων που εγκλωβίστηκαν στον Εύρο εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ ζητώντα την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Σύμφωνα με ενημέρωση τη ελληνική αστυνομία, βρέθηκαν οι μέχρι χθε ανύπαρκτοι που είχαν εγκλωβιστεί σε νησίδα στον Εύρο. Αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντα εξηγήσει για την ευνίδια αποκάλυψη των ανθρώπων αυτών. Συνεχίζοντα τη σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, ζητά ενημέρωση για τι κινήσει τι οποίε έχει προβεί για την ανάδειξη του ζητήματο και τη τουρκική στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ενώ την προτρέπει να θέσει επιτέλου ω προτεραιότητα για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευση τι αποφάσει του Συμφώνου του Μαρακέ του ΟΗΕ που προβλέπουν αναλογική κατανομή προσφύγων και νόμιμε ασφαλεί διόδου για να αντιμετωπιστούν οι συνεχεί ανθρώπινε τραγωδίε για τι οποίε έχει ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σια να ο ΣΥΡΙΖΑ.